Πρόκειται για μια έκθεση όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στα μηχανήματα, στην τεχνολογία, στη γεωργία και την κοινοτροφία, αλλά βέβαια και σε ό,τι τεκταίνεται στον κλάδο και διεθνώς. Οφείλω να πω πως η δυναμική αυτής της έκθεσης μας έχει εκπλήξει για μια φορά ακόμα. Πριν από 2 χρόνια, όταν έγιναν τα πρώτα βήματα αυτής της διοργάνωσης, όλοι περιμέναμε τα αποτελέσματα, εκείνα τα στοιχεία που θα έδειχναν αν η επιλογή της Δημοτικής Αρχής της πόλης μας ήταν στο σωστό δρόμο, στη σωστή κατεύθυνση. Τα στοιχεία λοιπόν που προέκυψαν επιβεβαίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική και το πετυχημένο εγχείρημα που έχει γίνει. Τη Λάρισα είναι ένας τόπος ικανός να υποστηρίξει μια μεγάλη έκθεση. Και το λέω αυτό γιατί στη Λάρισα ουσιαστικά ξεκινήσαμε την πολιτική μας για περιφερειακές εκθέσεις. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση δεν είναι περιφερειακή. Είναι μια έκθεση που τα χαρακτηριστικά της είναι κεντρικά. Είναι μια μεγάλη έκθεση ακόμη και για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, για τις κλαδικές. Εμείς είμαστε περήφανοι σαν διεθνής έκθεση που βοηθήσαμε σε αυτό. Το επόμενο βήμα, Δήμαρχε, το επόμενο βήμα, Πρόεδρε, είναι όχι μόνο να απευθύνονται όλοι αυτοί οι εκθέτες που είναι πολλοί, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και της Ευρώπης, να απευθύνονται σε καταναλωτές, αγοραστές στην περιοχή μας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές, στο Δήμο Λαρισαίων, αλλά και στη Χελέξπο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Δεύτερη φορά να εγκαινιάζω την Αγκροθέσσαλη. Μια έκθεση η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τον πρωτογενή τομέα.